Θες δε θες, θα με έχεις μαζί σου και στην πασαρέλα. Oh. Πάω και έλα. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Δεν μπορώ. Πάμε, κορίτσια! Η Κωνσταντίνα είναι αποφασισμένη. Αφού ξεπέρασε το σκόπελο του καυγά με τη φίλη της, μπορεί τώρα να ξετυλίξει τις αρετές της στην πασαρέλα. Oh. Προσοχή! Καλά τι βλέμμα είναι αυτό. Χαμογέλα λίγο. Έτσι θα περπατάς, θα κρατάς το φόρεμα έτσι, το κόκκινο χαλί. Ρεντίκολο θα γίνουμε στην Καλιφόρνια. Θα σε δει Καρντάσιαν και θα λέει τα χειρότερα. Α, το κόσμο ωραίο όμως. Δεν μπορώ να πω. Τι λέτε, κυρία Γιάννα? Γλυκούλα εσύ. Κωνσταντίνα μου γλυκιά, πόσο θα ήθελα τα μαλλιά σου πιασμένα, La Brigitte Bardot, με μια ωραία σπασμένη μπανάνα και το ωραία τα φρατζάκια μπροστά στα πλάγια, αλλά okay. Τι να κάνω, όνειρα. Πουλιά μου ταξιδιάρικα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κοσμάτά σου. Είναι υπέροχο το κολλιέ. Τα κοσμήματα όλα. Τα βραχιόλια σου, τα σκουλαρίκια σου, τα δαχτυλίδια σου. Είναι όλα υπέροχα και μ' αρέσει πάρα πολύ που κινήθηκες σε ασημένιους τόνους με πετράδια. Το φόρμα είναι υπερσυγκλό, ολόσωστο. Κρουαζάρι φανταστικά στο στήθος, είναι ωραίο το μανίκι, κολακεύει το χεράκι, στενεύει στο αμπύρ, πολύ ωραία η φούστα πλυσαριστή και μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα σατέν γοβάκια σου, τα οποία είναι ένας άλλος τόνος του μπλε. Έχεις κάνει μια υπέροχη τόνιση 8 μονοχρωμία στο μπλε. Όλα τα άλλα δεν τα είδαμε. Τσαντάκι, κομμωτήριο και πιθανόν και ένα σακάκι στους ώμους. Αλλά και χωρίς, για το Los Angeles καλά είσαι. Για να σε ξαναδούμε, μπας και σε αδικήσαμε. Η κολλητή θαυμάζει. Χλόι, πώς σου φαίνεται? Δεν έχεις και μια τσάντα να παίξεις λίγο, κάτι? Ένα καπέλο. Καλά, στη πασαρέλα, θεά, έτσι, νόμιζα ότι από κάτω ήταν οι φωτογράφοι που φωτογραφίζανε. Ήταν. Το πλήθος που χειροκροτούσε. Και αυτό. Και εγώ απλά περπατούσα, σαν ένα σύννεφο, έτσι, πάνω στο σύννεφο. Καλά, φιλενάδα, έλαμπε. Για να δούμε τώρα πώς εξόδεψε το σύννεφό μας. Για το φόρεμα η Κωνσταντίνα πλήρωσε 270 ευρώ, για τα παπούτσια 45, το κολλιέ κόστησε 22 ευρώ, τα σκουλαρίκια 14, το ένα δαχτυλίδι 19,5 ευρώ, το δεύτερο 13,5 και το βραχιόλι 14 ευρώ. Συνολικά εξόδεψε 398 ευρώ και της έμειναν μόλις 2.